μέλλον στο δικό μας, το οποίο η αγάπη ενός χριστιανίδη του Θανάση του Ακρίδα δημιούργησε, η αγάπη ενός μεγάλου της Εκκλησίας ανδρός του Μακαριστού κυρίου Νικολάου έθεσε σε λειτουργία και η αγάπη ενός άλλου μεγάλου ανδρός του νέου μας Μητροπολίτη κυρίου Σιμεών συνεχίζει να λειτουργεί. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ με τον κύριο Διευθυντή τους επιτελείς σας, γιατί ακριβώς αυτό εκφράζει την αγάπη όχι μόνο για τον τόπο σας, αλλά και την αγάπη για τον άνθρωπο. Το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ τέτοιες μέρες δείχνει πως έχετε ευαισθησίες και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από το καθιερωμένο έργο του, έχει και μια κοινωνική αποστολή που έχει σχέση με τον άνθρωπο στη διάσταση αυτή που ζούμε σήμερα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ και καθηκόντως σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Αρχιμανδρίτου Μητροπολίτη μας κυρίου Σιμεών, ο οποίος αυτή την ώρα είναι σε άλλη περιοχή και ευχόμαστε καλά, ευλογημένα Χριστούγεννα, με ειρήνη στις καρδιές μας και ο Θεός να χαρίζει υγεία σε εσάς προσωπικά, στον κύριο Διευθυντή στους επιτελείς σας, στον κύριο Δήμαρχο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως αυτό που λείπει σήμερα από την κοινωνία μας είναι η ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί αν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και η κοινωνία μας είναι διαφορετική και τέλος πάντων οι διανθρώπινες σχέσεις είναι διαφορετικές. Αυτή την ειρήνη θέλω να ευχηθώ σε όλους και κυρίως ο Χριστός, ο νεογέννητος Χριστός την ημέρα των Χριστουγέννων να γεννηθεί στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους επιτελείς σας και σε όλους που είναι εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ γιατί στηρίζετε το Ίδρυμά μας σήμερα. Στηρίζετε την προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως στο χρηματικό της έργο και γενικά συνεργάζεστε μαζί της για την προαγωγή του έργου της και την προαγωγή, μπορεί να πει κανείς, του έργου που συντελείται στα πλαίσια της τοπικής μας κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πάτερ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε ότι η ελληνική αστυνομία προσπαθεί σε όλες τις συνδράσεις να είναι ανθρωποκεντρική, να έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Είπατε προηγουμένως μια μαγική λέξη, ειρήνη, ειρήνη στις καρδιές. Αν έχουμε όλοι ειρήνη στις καρδιές, έχουμε ειρήνη και στον κόσμο. Ακριβώς. Όταν έχεις ειρήνη, είσαι κοντά στον δρόμο του Θεού. Δεν εκτρέπεσαι. Εμείς εδώ όλοι οι συνάδελφοι κάναμε μια προσπάθεια από τις δυνάμεις που έχουμε, τις λίγες δυνάμεις. Ήταν και σε επαφή με το Ίδρυμα. Για κάποιες ανάγκες που έχουν, κάναμε μια προσπάθεια. Το θεωρούμε υποχρέωση να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και ειδικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Είναι οι γονείς μας και είναι μαθηματικός βέβαια ότι όλοι μας θα περάσουμε από αυτή τη διαδρομή. Είναι μέρες αγάπης τα Χριστούγεννα και θέλουμε μέσα από αυτή τη δράση να εκφράσουμε την αγάπη μας για τον συνανθρωπό μας και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Επειδή είστε από την ευρύτερη περιοχή, θέλω να σας πω το εξής, ότι το Ίδρυμα αυτό, πέρα από το ότι τέλος πάντων λειτουργεί ως μια στέγη γερόντων, μέρη μαγείρατος που είπε ο Μακαρίτης ο Ακρίδας, έχει μια άλλη αποστολή. Δηλαδή, μέσα στη μοναξιά που ζουν οι κάτοικοι των χωριών πάνω στη δυτική φθιότητα, τα οποία έχουν ελάχιστους κατοίκους. Η μοναξιά ενός ανθρώπου που ζει μόνος του σε ένα σπίτι είναι ανυπόφορη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ο ερχομός του στο Ίδρυμα αυτό το ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ίδρυμα αυτό λειτουργεί σαν μια όαση μέσα στη μοναξιά που ζουν οι άνθρωποι στα χωριά πάνω, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, την ιστορία εδώ του Ιδρύματος. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί μεγάλωσα στην περιοχή, την ξέρω από κατασκευής από τα θέματα όταν γίνανε αυτά με το Μακαρίτη τον Ακρίδα. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, η μοναξιά είναι η μεγαλύτερη πληγή, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Είναι αυτό που λέμε δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Ο άνθρωπος από τη φύση του, από τη γέννησή του είναι κοινωνικό και θέλει την επαφή με τον άνθρωπο, με τον συνάνθρωπο. Εδώ εκτιμώ ότι το Ίδρυμα προσφέρει αυτή την επαφή. Προσφέρει κοινωνικό έργο. Και να είστε καλά και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα βοηθάμε. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας και γνωρίζοντας και
τον πατριωτισμό σας, επειδή γεννηθήκατε στην περιοχή, μας θυμάει ιδιαίτερα και θέλουμε το καλύτερο, ευχόμαστε για την υπηρεσία σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε υγεία, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Να έχουμε καλές γιορτές και να έχουμε καλή χρονιά μαζί. Είναι υποχρέωσή μας οι παππούδες και οι γονείς μας. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντή. Να είστε καλά. Σαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά.